σε κάλεσμα ενημέρωσης των γονέων για το νέο σχολείο και τα αντίστοιχα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν στη Βουλή, απίφθηναν σήμερα τα μέλη εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ. Συνάντηση που θα γίνει την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο Πολυκλαδικό. Το μέλος του ΠΑΜΕ, Αχιλλέας Καπετάνιος, μίλησε για το νέο σχολείο, το οποίο φέρνει δραματικές αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία και οδηγεί τους γονείς στα φροντιστήρια για να προετοιμάσουν τα παιδιά τους εν ώψη των εξεταστικών μαραθωνίων που προβλέπει το νέο σύστημα. Καβάλας ότι οι καθηγητές σε αυτόν τον αγώνα δεν πρέπει να είναι μόνοι τους. Τα ζητήματά τους οι καθηγητές υπήρχαν απολύσεις το καλοκαίρι, διαθεσιμότητες, κατάργηση των τομέων στα ΕΠΑΛ, μειώσεις μισθών, αύξηση ωραρίου, υποχρεωτικές μεταθέσεις, μετατάξεις, συγχωνεύσεις σχολείων. Όλα αυτά είναι αλήθεια και όλα αυτά αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Αυτό που αποκρύπτεται όμως είναι η αιτία όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία έγιναν τα τελευταία χρόνια και εντάθηκαν από το καλοκαίρι και μετά. Και η αιτία αυτή αποκρύπτεται επιμελώς τόσο από τους σημερινούς και αυριανούς κυβερνητικούς συνδικαλιστές, έχουν το λόγο τους, θέλουν να προσανατολίσουν το κίνημα, όσο και από τους κυβερνώντες, γιατί θέλουν να δείξουν ότι ο αγώνας των εκπαιδευτικών είναι ένας αγώνας που αφορά μόνο τη συντεχνία και τον κλάδο τους και δεν αφορά κανέναν άλλο. Και για όλα αυτά, αιτία είναι ο νόμος που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή που αφορά το νέο σχολείο. Ένας νόμος ο οποίος θα προσθέσει και άλλα βάρη στις λαϊκές οικογένειες. Στη Βουλή ψηφίστηκε το νέο Λύκειο και το νέο ΕΠΑΛ. Ας ξεκινήσουμε από το νέο Λύκειο, όπου το νέο Λύκειο γίνεται ένας εξεταστικός μαραθώνιος για όλους τους μαθητές. Με τρεις πανελλήνιες, σχεδόν πανελλήνιες εξετάσεις στις τρεις τάξεις του Λυκείου, πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Τα μισά θέματα θα μπαίνουν από το διδάσκοντα καθηγητή και τα άλλα μισά θα μπαίνουν από τράπεζα θεμάτων που έχει ορίσει το Υπουργείο Παιδείας. Συν μία τέταρτη, μετά την τρίτη ηλικίου, προκειμένου να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Αν θεωρούσαμε ότι τα φροντιστήρια είναι γιγαντωμένα μέχρι σήμερα, από εδώ και πέρα τα φροντιστήρια θα κάνουν χρυσές δουλειές. Οι γονείς θα δυσκολεύονται πάρα πολύ να ανταπεξέλθουν στο κόστος αυτό των φροντιστηρίων, των κάθε είδους σχολών κτλ. Και θα δυσκολεύονται πάρα πολύ να μορφώσουν τα παιδιά τους. Εμπόδιο που εμείς το λέμε ταξικό, που είναι η βάση του 10 σε γλώσσα και μαθηματικά, ανεξάρτητα από τα άλλα μαθήματα. Ο μαθητής πρέπει να έχει 10 στη γλώσσα και στα μαθηματικά, προκειμένου να περάσει την τάξη. Ο κύριος Ποιμενίδης από την πλευρά του αναφέρθηκε στα 3.200 κενά εκπαιδευτικών σήμερα, με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Η χρονιά ξεκίνησε και το Υπουργείο βγαίνει και διατείνεται ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και ότι όλα πηγαίνουν και λειτουργούν ομαλά. Είναι ένα τεράστιο ψέμα. Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν σε δασκάλους και νηπιαγωγούς γύρω στα 3.200 κενά. Είναι ώρες που χάνονται, είναι ώρες που δεν μπορούν να αναπληρωθούν, είναι ώρες οι οποίες χάνονται εξαιτίας της θελημένης κολυσιεργίας της κυβέρνησης. Τέλος, ο κύριος Ποτόλιας κατήγγειλε τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης για επιχείρηση αντικατάστασης των εκπαιδευτικών και του ρόλου τους όσον αφορά την ενημέρωση των γονέων για τις αλλαγές στο νέο σχολείο. Δυνάμεις του ΠΑΜΗ μοιράζαμε ενημερωτικό φυλάδιο σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά και για τις επικείμενες κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Μαζί μας, σε αυτή την ενημέρωση που κάναμε το πρωί, υπήρξε και συνεργεία ενός γνωστού φροντιστηρίου της πόλης μας, το οποίο μοίραζε ένα φυλάδιο, το οποίο καλούσε γονείς για ενημέρωση, παρακαλώ, σχετικά με το νέο Λύκειο, στα πλαίσια της έναρξης των χειμερινών μαθημάτων, με νέες μειωμένες τιμές και οικονομικό πακέτο για